Να είμαστε και πάλι. Πόσοι τους αγαπάμε, τους έχουμε πει. Σας έχουμε πει. Μα το δείχνουμε, δεν το δείχνουμε. Μα ξέρεις τι γίνεται. Ο δαίμονας του μοντάζ ξαναχτύπησε και μας παίρνετε τηλέφωνο και μας λέτε πολύ σωστά ότι οι μέρες για τα Χριστούγεννα δεν είναι 50. Αλλά πληκτρολόγησαν λάθος, το είδαμε και εμείς στο monitor. Είπαμε 50, μετά το υπολογίσαμε και εμείς και είναι 30. 4. 34 μέρες για τα Χριστούγεννα. Τι να κάνουμε, συμβαίνει. Ο δαίμον του τυπογραφείου δεν έχει πεθάνει, έχει μπει μέσα στο πληκτρολόγιό μας. Και έχει γίνει και του μοντάζ. Και του μοντάζ. Εντάξει, πληκτρολογήθηκε λάθος, μετά είναι το μοντάζ, το δείξαμε και τι έγινε, βρε παιδιά. Όντως, 50 μέρες είναι πολύ, ε. Ναι, αλλά και 34 είναι λίγο. Θα απολυθεί πάρα αυτά αυτός που το πληκτρολόγησε. Δεν μου λέτε, προλαβαίνει το ρόι Βασίλης να μαζέψει 34 μέρες τα δώρα. Δεν τα μαζεύει 34 μέρες. Ένα χρόνο τα μαζεύει. Και δεν, ο Άγιος Βασίλης δεν έχει οικονομική κρίση. Όχι, δεν έχει, είναι Άγιος. Το μεγαλύτερο δώρο που μας φέρνει ο Άγιος Βασίλης είναι υγεία. Να μην έχουμε ανάγκη τα υλικά αγαθά. Ναι. Μας φέρνει να αγάπη. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη Μαρία. Όχι, σε συγχωρώ. Ποιος γκρεμίζει το στούντιο? Τι ακούγεται, τι γίνεται σήμερα? Ποιος πλανήτης δεν έχει πάει σωστά στη θέση του? Τι ξέρω, κάτι είναι σαμποτάζ. Δεν κάνουμε αυτό το πρωί με τον κεραυνό. Μήπως σηκώθηκες και το έκανες και έφερες τίποτα μαζί σου? Κεραυνούς και αστραπές. Όχι, χωρίς πλάκα τώρα το έκανες, σηκώθηκες και το έκανες. Έχω κάνει. Δεν το έκανα, γιατί μετά έπρεπε να κάνω και το άλλο, με την μπάλα. Τι είπε και για μπάλα? Ναι, οραματίζεσαι, λέει, έχεις μια χρυσή μπάλα, έτσι την κρατάς εδώ. Ναι. Ναι. Μετά τη σηκώνει και αυτή επάνω, ναι, σαν μοχλό. Τώρα δεν μπορείς αυτό να το καταλάβω, αλλά δεν πειράζει. Τη σηκώνει πάνω και. Α, πριν τη σηκώσει, γράφει νοητικά επάνω στην μπάλα. Ναι. Τι θέλει? Νοητά. Νοητά. Ναι. Συνεχίζω εγώ, ναι, ναι. Μήπως είσαι εσύ, κύριε. Γράφει τι θες. Και σηκώνει την μπάλα επάνω και λες: θέλω να σταματήσει από πάνω να γκρεμίζει το στούντιο. Άντε να καταλάβει ο κόσμος τώρα ποιος από πάνω γκρεμίζει το στούντιο. Πριν έλεγες για Άι Βασίλη, τώρα θα νομίζουν ότι έχουμε τον Άι Βασίλη πάνω το κεφάλι μας. Ναι, λοιπόν, δεν έχουμε τον Άι Βασίλη. Έχουμε όμως τους επιχειρηματίες Άι Βασίληδες της περιοχής. Ναι, ναι, και τους αγαπάμε πάρα πολύ και μας αγαπάνε και αυτοί και σας αγαπάνε και όλοι μαζί. Κάνουμε, τι να πω, μια φιέστα δώρων κάθε μέρα. Ακριβώς. Βλέπετε εδώ μπροστά μας τα υπέροχα σέτος ρούχων από το κατάστημα Μπασίνας Wear, το κατάστημα εκεί πέρα επί τη Στράντα και Τσιμινάκη, Γωνία, και τον κύριο Γιάννη Βασίνα που μας αγαπά πάρα πολύ και εσάς και σας χαρίζει πλούσια δώρα. 24-60-37-575. Το υπέροχο μενταγιόν από το κατάστημα Ιδιόχειρων, την κυρία Μαρία Ντίνα που θα κληρώσουμε την Παρασκευή, αλλά και σήμερα η Αλίντα Κανάκη, που είναι εδώ με τα ζωδιά της και με τις υπέροχες προτάσεις στα κοσμήματα που μας προσφέρει σε πολύ οικονομική τιμή. Δίνει και ένα χειροποίητο σκουλαρίκι του ζωδίου σας δωρεάν για έναν ή για μία τυχερό ή τυχερή. Πάντα δίνει. Πάντα. Κάθε μέρα έχουμε από ένα ζωδιακό ζευγαράκι σκουλαρίκι. Κιόν. Λοιπόν, κιόν. Τι θα έλεγες, Μαρία μου? Θα έλεγα ναι. Ό,τι πεις, ναι. Εντάξει, να πούμε έτσι λίγα πραγματάκια για τα ζώδια και για το μακιγιάζ. Ζώδια, ομορφιά και μακιγιάζ λοιπόν από την Αλίντα Κανάκη, η οποία κάθε εβδομάδα θα μας στέλνει ένα υπέροχο άρθρο, σαν και αυτό, να το διαβάζουμε μαζί και να το σχολιάζουμε. Μαζί, μπορείτε να τηλεφωνείτε και στις 37575 και μέσω Facebook. Θέλουμε να είστε επικοινωνιακοί, να μας χρησιμοποιείτε. Είμαστε το βήμα σας στη Δυτική Μακεδονία για να ακούγεστε. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Έχει σχέση το μακιγιάζ με τα ζώδια, πιστεύετε? Πιστεύεις? Κοίταξε, κάποια σχέση θα έχει, γιατί έχει να κάνει με το χαρακτήρα. Το κάθε ζώδιο έχει κάποια χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Πώς θα αναδειχθούν αυτά? Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να είσαι μια έντονη προσωπικότητα, υποθέτω, γιατί δεν τα ξέρω. Και να βάφεσαι και έντονα, θα γίνεις πάρα πολύ πληθωρική μετά. Μπορείς δηλαδή να καταλάβεις, βλέποντας ένα make-up, τι ζώδιο είναι η γυναίκα που το φοράει? Δεν μπορούμε, αλλά νομίζω μετά από αυτό το άρθρο που θα ακούσουμε θα μπορούμε. Θα μάθουμε. Μπορεί λοιπόν να σας φανεί απίστευτο, μέσα όμως από την χρωματική παλέτα των κραγιών αλλά και των σκιών για τα μάτια, βγαίνουν τα ζωδιακά χαρακτηριστικά της κάθε γυναίκας. Για να δούμε εμείς τώρα. Είμαστε οι δύο βαμμένες βάσει των ζωδιακών χαρακτηριστικών μας που επιτάσσει το μακιγιάζ. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τις τάσεις του κάθε ζωδίου. Για τον κρυό. Σκέψου μια γυναίκα κρυό. Σκεφτείτε κι εσείς. Να σκεφτούμε όλοι μαζί. Σκέφτηκα. Ωραία. Εγώ δεν σκέφτηκα. Δεν ξέρεις μάλλον γι' αυτό. Με κυβερνήτη τον Άρη, το θεό του πολέμου,
Το μακιγιάζ των κρυών δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα διαφορετικό από επιθετικό ή και γρήγορο. Στην πρώτη περίπτωση, η δυναμική του χαρακτήρα και επιθετικότητα βγαίνει με έντονο κατακόκκινο κραγιόν ή μια βαριά μαύρη μάσκαρα. Στη δεύτερη περίπτωση, του γρήγορου, με σχεδόν ατιμέλητο μακιγιάζ, σε παστέλ αποχρώσεις, σαν να δηλώνει «έχω ενέργεια αρκετή, δεν χρειάζομαι τεχνητά μέσα για να με στηρίξουν». Mm. Ταιριάζει. Θα ναι. Παίζει ρόλο και ο οροσκόπος. Πάμε και τους Σταύρους. Να, ζωντανό παράδειγμα. Έχουμε ζωντανό παράδειγμα, ναι. Λοιπόν, οι γυναίκες Σταύροι αγαπούν τα όμορφα πράγματα και την πολυτέλεια. Έτσι λένε. Με επιρροές από την θεά του έρωτα Αφροδίτη, δεν θα μπορούσε το μακιγιάζ τους παρά να είναι υπερπαραγωγή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ στο σημείο αυτό το κατάστημα Body Shop που επιμελείται το μακιγιάζ μου και το επιμελήθηκε σήμερα. Υπερπαραγωγή, όντως. Αν και το ζώο, αν και είναι ζώο και ζώδιο της γης, ναι. Πεθαίνω σήμερα. Ζώδιο της γης, οι ταυρίνες αποφεύγουν τα γήινα χρώματα, συμφωνώ, και καταφεύγουν σε έντονους, συμφωνώ, και φωτεινούς τόνους, όπως μπες, λευκό, γκρι, ασημί ή δροσερά χρώματα λόγω της επίδρασης της σελήνης. Το έχει μέσα. Έχει το ροζ. Ναι, το έχει το ροζ, εσύ πολύ. Έχει το γκρι. Έχει το ασημί. Έχει το ασημί. Mm-hmm. Μπράβο. Τα βρίσκει. Τα φωτεινά χρώματα, τα έντονα δεν τα χρησιμοποιείς εσύ. Τα φωτεινά όμως τα χρησιμοποιείς πολύ. Ναι, βάζω και έντονο, αλλά το οποίο είναι έντονο φωτεινό. Δεν έχει την ανάβει ολόκληρο. Πάμε στους διδύμους. Τι ωραίο άρθρο είναι αυτό. Αλήτα, κανένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι συχνό για μία δίδυμο να μην μπορεί να αποφασίσει πώς θα βαφεί, ποια χρώματα της πάνε και τι να αγοράσει. Επηρεάζεται εύκολα και αγοράζει καλλιτικά που ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσει. Σε αυτή την περίοδο κιόλας με την οικονομική κρίση, Μαρία μου. Τους αρέσουν τα δροσερά χρώματα και συχνά καταφεύγουν στο πράσινο. Δεν τους αρέσουν τα λαμπερά και φανταχτερά μακιγιάζ και συχνά μακιγιάρονται στους τόνους του ίδιου χρώματος. Νομίζω ότι ισχύει. Ναι, για τους δίδυμους, ναι. Ισχύει. Πάμε στον καρκίνο. Μία καρκίνος δεν φοβάται ποτέ να πειραματιστεί με το μακιγιάζ της. Αγαπούν πολύ τα καλλιτικά, τους προσελκύει το νέο και άγνωστο προϊόν και μαγεύονται από τα λαμπερά και ειριζίζοντα χρώματα. Έχω στο μυαλό μια φίλη μου και είναι ακριβώς έτσι. Ναι, και θα έχουμε και μια καλεσμένη την άλλη εβδομάδα εδώ πέρα που είναι ακριβώς έτσι. Θα στη δείξω ποια είναι. Τέλεια. Εσείς δεν θα μάθετε, αλλά η Λίτσα θα μάθει ποια είναι. Το πρόσωπό τους πρέπει να είναι όμορφο και λαμπερό, με ιδιαίτερα τονισμένα μάτια. Για να δούμε για τις Λέενες. Οι Λέενες αγοράζουν μοντέρνα και ακριβά καλλιτικά, ακολουθώντας κατά γράμμα όχι μόνο τη μόδα, αλλά και την εξέλιξη στην κοσματολογία. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούν πρέπει να είναι επώνυμα και μαγεύονται από τη λάμψη του χρυσού ή ό,τι άλλο λάμπει. Στην τσάντα τους εύκολα μπορεί κάποιος να βρει μία πούδρα σε χρυσή συσκευασία. Δεν έχω στο μυαλό μου κάποια Λέενα, αλλά γιατί όχι. Αν είστε εσείς και το έχουμε βρει, 37575, ξέρετε τη διαδικασία. Πάμε για τις Παρθένες. Είναι το ζώδιο εκείνο που δεν χάνει ποτέ την αίσθηση του μέτριου. Είναι λιτές οι Παρθένοι, τόσο στο μακιγιάζ τους, όσο και στην αξία προϊόντων ομορφιάς που επιλέγουν. Αγαπούν την αχνή λάμψη και τις απαλές σατινέ αποχρώσεις. Τα χρώματα της φύσης είναι αυτά που προτιμούν, κυρίως τις απαλές αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου. Η Βάσο μας. Ναι, αυτό σκέφτομαι. Βάφεται έντονα όμως η Βάσο. Ναι, μπλε και πράσινο. Χρησιμοποιεί πάρα. Το χρησιμοποιεί, ναι. Μπράβο. Το βρήκαμε και. Μόνες μας τα. Μπράβο, μόνες μας τα λένε, μόνες μας τα ακούμε. Αυτό χειροκροτηθούμε λοιπόν. Μπράβο. Ζυγός. Αν και έχει κυβερνήτη την Αφροδίτη, εν τούτης διαφέρει σημαντικά από μια ταυρίνα. Μια ζυγός θα μακιγιαριστεί έτσι ώστε να προκαλέσει, να τραβήξει τα βλέμματα επάνω της και να βρεθεί στο επίκεντρο. Η ζυγός, στο βάψιμό της, που είναι συχνά περίεργο, πρωτοποριακό και προκλητικό, επιλέγει περίεργους συνδυασμούς χρωμάτων και καταφέρνει όμως να τα παρουσιάσει σαν ένα αρμονικό αποτέλεσμα. Ως προς την ποιότητα των καλλιτικών τώρα που χρησιμοποιεί η ζυγός, είναι μία δευτερεύουσα και ανούσια για αυτές λεπτομέρειες. Αλήθεια. Ναι, καλό και αυτό. Δεν ξέρω αν τα ξέρω καλά. Για πες μου, βοήθησέ με κι εσύ. Η ζυγή γενικότερη, έτσι τους, γενικότερα, τους αρέσει πολύ να φτιάχνονται, να ψωνίζουν, να κάνουν. Είναι πολύ της ύλης και πολύ κοκέτες είναι οι ζυγοί. Του καλοπίζουν. Είναι. Τα περισσότερα μοντέλα στη showbiz είναι ζυγή. Αλήθεια. Και οι άντρες και αρκετές γυναίκες. Σκορπιός, πάμε στους σκορπιούς, στις σκορπίνες μάλλον. Έχουν εκλεπτισμένο γούστο και φινετσάτη εμφάνιση.
Λοιπόν, ξέρουν τι θέλουν και πώς να το πετύχουν. Ναι. Πού πετύχει, παρακαλώ. Μετά θα στα δώσω. Εντάξει. Συνεχίζω άρα. Ναι. Το πω καλά. Μια χαρά. Και όσο περνάει η ηλικία, τόσο και να ζητούν τη καλύτερη ποιότητα σε προϊόντα, μακιγιάζ και καλλιτικά. Έχουμε πολλού σκορπιού, πρόσεχε. Είναι Dolby Surround. Χρησιμοποιούν έντονα κραγιόν για τα χείλη. Μπα. Μπα. Τονίζουν τα ζυγωματικά. Μπα. Και διακριτικά διαγράφουν τα μάτια. Ναι. Συμφωνούν όλοι οι σκορπιοί. Πολύ ωραία. Και από το κοντρόλ. Πάμε στις τοξοτίνες, οι οποίες ξοδεύουν συχνά πολλά χρήματα για προϊόντα καλοπισμού και ακόμη συχνότερα αγοράζουν καλλιτικά που δεν τους είναι απαραίτητα. Μαγεύονται από το νέο, το άγνωστο και οι περιορισμοί δεν ισχύουν για αυτές. Λατρεύουν τις λαμπρές αποχρώσεις και συχνά καταφεύγουν για περισσότερο γκλάμουρ και ενέργεια στο χρυσό χρώμα. Περνάμε στο ζώδιο του εγώ καιρού, στις εγωκερίνες μας λοιπόν, που είναι ζώδια της γης και σαν τέτοια είναι σταθερές και οι συνήθειές τους. Θα δείξουν ενδιαφέρον για το νέο και για το μοντέρνο, θα περάσουν πολλές ώρες μελετώντας κάποιο προϊόν, αλλά δεν θα καταφέρουν να απαλλαγούν εύκολα από τις συνήθειες και τις αιμονές τους. Για το μακιγιάζ προτιμούν τα απαλά, σχεδόν αδιάρατα χρώματα. Αδιόρατα. Πώς? Αδιόρατα. Α. Κυρίως εγγύνιστον, του μπες και του καφέ. Τέλεια. Υδροχόες. Υδροχοίνες. Γυναίκες υδροχόοι. Μάλιστα, λοιπόν. Οι εκπρόσωποι της ζωδίου λοιπόν αυτού είναι συνήθως πολύ άσχολες και δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο στην ενημέρωση και στη σύγχρονη στάση της μόδας. Ξέρουν όμως τι θέλουν και γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο που θα το αποκτήσουν. Επιλέγουν ακριβά και επώνυμα καλλιτικά και εστιάζουν περισσότερο στην ποιότητα και στην αφή και την συγγνώμη φύ ενός κραγιών, ακόμη και αν το χρώμα δεν προτείνεται για τη σεζόν αυτή. Και ολοκληρώνουμε με το ζώδιο των νυχθείων, εκεί που αν συναντήσετε κάπου μια εκπληκτικά όμορφη γυναίκα, αυτή σίγουρα είναι νυχθείς. Αυτή πρέπει να σε πληρώσει, όχι εγώ. Ναι. Η πιο εκπληκτικά όμορφη γυναίκα του ζωδιακού είναι νυχθείς. Αν και όμορφες και ελκυστικές, οι ψαρίνες μας λοιπόν συχνά υποφέρουν από έλλειψη ενέργειας. Το είδος του μακιγιάζ να πάρουν ζωδιακό λαδάκι αν δεν έχουν ενέργεια. Αχ, και μυρίζει ωραία του ηχθεί. Ναι. 6-9-55-50-42-09, ψαρίνες, ζωδιακό αρωματάκι για να έχετε και ενέργεια. Ψαρίνες, τσιπούρες. Το είδος λοιπόν του μακιγιάζ που επιλέγουν αποσκοπεί στο να τις τονώσει και να τις δώσει την ενέργεια και την όθηση που έχουν ανάγκη. Προτιμούν φωτεινά και δροσερά χρώματα όπως μπλε μοβ ή ροζ αποχρώσεις, μελανό τους. Σημείο είναι τα πολύ έντονα βαμμένα. Ναι, έντομα. Άλλο. Ένα μελανό στοιχείο είναι για σένα τα έντομα που έχεις και την κατσαρίδα ακόμα στο σπίτι. Δεν την έχω, την έδιωξες. Ξέρεις πώς την έδιωξα. Πώς, την έδιωξες. Η κυρία χθες στο Πετρίδι έβλεπε και τα ζωήφια που ήταν. Πλάκα κάνει. Κάτσε, ήρθε η κυρία και σου έδιωξε την κατσαρίδα. Όχι, την πήρα τηλέφωνο και τη λέω πώς μπορείτε να μου πείτε. Πού είναι η κατσαρίδα, αν δεν βρω. Χρειάζεται κατσαρίδα στο σπίτι μου. Πώς την έδιωξε, μου είπες. Πήρα αυτές τις παντούφλες. Αχ, Παναγιά μου σήμερα, τι πάθαμε. Να μας ξεματιάσει κάποιος. Ναι. Πήρα αυτές τις παντόφλες. Ναι. Τις μοναδικές. Παντόφλες χουζούρις από την Αλίντα Κανάκη Σοπ. Που για μισή ώρα κάθε μέρα στην εκπομπή μας θα έχετε την ευκαιρία να απολαμβάνετε τα υπέροχα προϊόντα της. Και τη λίτσα. Και άρχισα να κάνω έτσι παρκές στο σπίτι. Και έφυγε η κατσαρίδα. Με το μεταξωτό αυτό πέρασμα. Λοιπόν, κάνοντας παρκές στο σπίτι. Ναι. Πήρα και την κατσαρίδα μαζί μου, βρήκα την κατσαρίδα εκεί. Την βρήκες εδώ μέσα. Με κόλλησε. Αυτή εδώ. Μόνο με 12 ευρώ λοιπόν παίρνετε αυτή την καταπληκτική, το σετ αυτό της παντόφλες χουζούρι. Τις έχετε και τα παρκέ, βγαίνετε από τα μπάνια, δεν γλιστράτε και όλες τις σχετικές πληροφορίες που σας δίνουμε κάθε μέρα. Εδώ από το 2.30 και πριν. Πολύ εργαλείο, ε! Κανάκι σοπ. Τώρα πια σκοτώνει και κατσαρίδες. Να το, Μαρία μου, να το. Αυτό είναι ωραίο. Ήρθε αυτό, αυτό το θέλουμε. Τόσο καιρό να ζητούσες. Ξαναήρθε. Γιατί τελείωσαν όλα. Άσε με και μπαίνω μια φορά να το πιάσω. Πια. Τι ωραία που είναι. Κοίτα, το βάζει.